κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο, λόγοι ασφαλείας δηλαδή. Φαντάζομαι σε λίγο θα αρχίσουν να ακούγονται ξαφνικά σέρβικα. Πολύ καλή εμφάνιση στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και να το ξανά, λύσεται, περνάει, βάζει το καλάθι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλός παίκτης. Διεθνήθηκε ένα έμεσο τρίποντο με τον Σέχοβιτς και μείωσε σε 12-10. Η απάντηση έρχεται από τον Μπόγρη. Μετράει καλάθι. Συμφωνούν μεταξύ τους οι διαιτητές. Ο Λότερ Μόζερ, ο πιο έμπειρος, το παίρνει πάνω του και επικυρώνει την αρχική ένδειξη του Σέρβου ρεφερή, του Γκλίσιτς. 14-10 και μία βολή για τον Γιώργο Μπόγρη. Δέδας, Τσαϊρέλης στον Μπόγρη, ο οποίος αμέσως θα σηκωθεί. 22-17. Ο Γιώργος Μπόγρης και σήμερα μοιάζει ορεξάτος. Έχει πετύχει 8 πόντους και 2 rebound. Κούπερ οργανώνει από την αρχή, αλλά δεν έχει πολύ χρόνο. 5 δευτερόλεπτα. Ο Μπόγρης πρέπει να σουτάρει. Το έχει όμως το σουτάκι από τα 6 μέτρα. 24-19. Ήδη με 10 πόντους από τον Γιώργο Μπόγρη. Ο Κούπερ προσπαθεί να ενορχιστρώσει. Διάβασε εκεί τη φάση. Είδε ότι ο Μπόγρης είχε πλεονέκτημα πάνω στις αλλαγές που είχαν ξανά για 3. Rebound από τον Μπόγρη. Ο Πάουκ έχει 12 δευτερόλεπτα. Μέχρι πρόσφατα ήταν κολεγιόπεδο ακόμα. Περνάει και αυτός διάστημα προσαρμογής. Ο Κούπερ. Ο Μπόγρης. Πάλι ο Μιχάηλοβιτς, πάλι εκτός ελέγχου. Ο Πάουκ κατάφερε να τη βγάλει την άκρη. Ο Μπόγρης στο rebound. Τσαϊρέλης. Μαυροβούνι έφταξαν το θέαμα. Αλλά ήταν καλάθι ο Πάουκ. Νομίζω ότι θα δική του και την μπάλα στο ξεκίνημα της τέταρτης. Οπότε θα μπορέσει να πλησιάσει. Εδώ καλύτερα να άφηνε ο διαιτητής το πλεονέκτημα, θα έλεγα, στο ποδόσφαιρο, παρά που σφύριξε αυτό το φάουλ, γιατί ο Μπόγρης είχε τεράστιο βαντάζ απέναντι στον κοντό, τον Ιβάνοβιτς. Τώρα θα εκτελέσει βολές πάντως. Έμειναν όμως και 4 δευτερόλεπτα στην Κουντούσνος. Ο Πάκος ωστόσο έχει 2 φάουλ. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί για να μην φάει καλά σε αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Μπήκε για δεύτερη φορά και ο 18χρονος Δέδας. Μαργαρίτης. Εντελώς ελεύθερος ο Μπόγρης. Η μπάλα θα του κάνει το χατήρι, θα του δώσει ένα χαμόγελο. Κλείσει το μάτι. 54. Βρήκε πάλι τον Μπόγρη. Ο Μπόγρης στον ίσκιο του Ακιντέλε συνεχίζει το προσωπικό του χώρα Ρεσιτάλ, προτίμησε να βγάλει έξω την μπάλα. Θα σουτάρει εδώ, θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound διότι ο Ακιντέλε κοιμόταν. 63-64. Είναι η δεύτερη φορά, αν όχι η τρίτη, που ο Μπόγρης κυνήγησε ένα δικό του rebound. Έξω και η δεύτερη, πολύ ωραία. Rebound του Μπόγρη. Με την σιγουριά των παιχνών που μάθει καλά τα βασικά. Δείτε όμως τι φάση έβγαλε και ο ΠΑΟΚ. Ο Κούπερ τράβηξε όλο τον κόσμο πάνω του. Του είχε δώσει το πικ ο Μπόγρης. Το ξύπνημα του Κούπερ κάνει την αντίπαλη άμυνα να προσαρμόζεται πάνω του και να αφήνει διαδρόμους για τους υπόλοιπους. Ακύπασα τον Αλεξανδόπουλο. Τώρα που υπάρχει μετά από χρόνια τηλεόραση. Ωραία πάσα, καλάθι και φάουλ. Πάλι ο Κούπερ, πάλι ο Μπόγρης. Οι δυο τους έχουν στήσει χορό με τα pick and roll. Βρίσκονται πλέον με τηλεπάθεια. Ο Κούπερ έχει πλέον 10 assist και 13 πόντους και 4 rebound και 2 κλεψίματα για πρώτη φορά επαγγελματίας. Ο Μπόγρης θα ευστοχίσει και στη βολή και θα πάει για λίγο στον πάγκο ώστε να παίξει στη θέση του για την άμυνα ο Μαργαρίτης. Ο Μπόγρης έχει 4 φάουλ. 76-74. Έβαλε και τη βολή, πάρα πολύ ωραία. Φέρνει και είναι πάλι μπροστά την Μπουντούσνος. Αλλά στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ παίρνει επιτέλους 2 βολές. Ο παίκτης που θα πάει στη γραμμή είναι ο Μπόγρης. 4ο φάουλ για τον Ακιντέλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον βγάλει τέτοια ώρα ο προπονητής του. Μένουν 48 δευτερόλεπτα. Βολές σε πολύ κρίσιμο σημείο για τον Γιώργο Μπόγρη, ο οποίος όμως είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του μετά από όσα έχει καταφέρει στο παιχνίδι. 27 πόντι.
12 στα 19 δίποντα, 3 στις 5 βολές, 5 αμυντικά και 3 επιθετικά rebound. Και άλλες 2 βολές στο πλεκτό.